Είναι μια παράνομη ομορφιά, ρε παιδί μου. Παναγία μου, θα με πει τώρα ο Γαζαρίδης και ας σου μαλάκα σαλιάρι, θα μου πει πάλι, άκουσε τον τώρα, ο Ζηλιάρης, άκουσε λίγο. Πάλι ο μαλάκα, πάλι σαλιαρίζες με γκόμενες και πάλι το ένα, πάλι το άκου. Εγώ, αδερφέ Μητσέρα, θα χαρώ πολύ να γνωριστείτε όντως και το ίδιο βράδυ να γαμηθείτε. Αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να συναντηθείτε και να γαμηθείτε live και να το μάθω μετά ότι όντως γαμηθήκατε. Βασικά μας συναντηθείτε, θα το μάθω αυτό, ξέρω. Τι να ζηλέψω, ρε Μίτσο, τι να ζηλέψω. Έχω να βγω συνάντηση από το Παλτόκ χρόνια. Τα έχω κόψει εδώ και χρόνια, ρε μάνακα. Τι να ζηλέψω, ρε Μίτσο, τι να σου πω. Δεν θέλω να δω κανένα, κανέναν και καμία. Φτάνει. Έχω τη γυναίκα μου. Είμαι μια χαρά. Δεν έχω ανάγκη. Αυτά τα ολίγα. Νόσο για αυτόν τον βλάκα που κάθε τώρα εκεί. Άσο να κάτσει με την κόκκινη. Εκεί τι έρχεσαι κάθε χρόνο στην Ελλάδα? Γιατί μου θυμίζετε, παιδί μου, ότι το Ζουμπά από το Μαϊάμι, ο Ζουμπάς από το Μαϊάμι κατεβαίνει κάθε 15 χρόνια μια φορά και εκείνο για 2 εβδομάδες. Κατά άλλα είναι Έλληνας υπήκος, ρε παιδί μου, του Μαϊάμι, κατηγοράει, έχει γνώμη και άποψη για το Ελλάδος και ενδιαφέρεται για το Ελλάδος, μας το παίζει και Έλληνας, είναι δυνατόν. Μην το λάθουμε. Τέλος πάντων, αφού έρχεσαι κάθε χρόνο, τουλάχιστον αφήνεις κάμπος $1,000. Αφήνεις, ξοδεύεις κάμποσα. Δεν πιστεύω να είσαι παγκοραμένη να τα μαζεύεις. Πιστεύω όταν έρχεσαι κάνα μήνα να αφήσεις καμιά 10-15 χιλιάδες δολάρια. Ε? Και να μ' αρέσει τόσο πολύ που... Βρε, καλά έκανες. Όλο το διάστημα μπορείς να κάτσεις και να φέρεις το συνάλλαγμά σου εδώ κάτω. Θα το δεχτούμε αυτό. Ναι. Πάνω κάτω πόσα ξοδεύεις δηλαδή στον ένα μήνα που έρχεσαι? Αφήνεις 10-15 χιλιάδες ή τι βγάζεις με 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες δολάρια? Διάβασα ότι έρχεσαι κάθε χρόνο καλοκαίρι, έρχεσαι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, έλα Χριστίνα μου. Α, είσαι Ελλάδα 4 χρόνια, είσαι μόνιμη στην Ελλάδα, δεν είσαι άλλο πλέον στο Αμέρικα. Ζεις μόνιμα στο Ελλάδος. Άρα και δεν είσαι λαθρομετανάστρια πλέον. Ήσουνα παλιά. Fuck America. Fuck you America. Oh yes baby, yes yes. Και εγώ μαζί σου και fuck να πούμε Αυστράλια. Γαμώ τα καγκουρό. Γαμώ το ψέκασμα που τους κάνουν εκεί τους Έλληνες, που έχουν μεγαλώσει και έχουν ξεχάσει την ελληνική την γλώσσα. Και γαμώ ό,τι έχουν και δεν έχουν. Τους γράφουμε στα παπάρια μας. Γαμώ τα καγκουγό, γαμώ τα καγκουγό. Έχουν να πατήσουν πάνω από 20 χρόνια στο Ελλάδος. Να το θυμάσαι εξωτερικά. Πάνω από 20 χρόνια και η Χριστίνα και η άλλη βρωμιάρα που γαμιέται με άλογα και αυτός ο μαλάκας ο Μικέ. Έχεις σκεφτεί όμως ότι και ο Μικές μπορεί να γαμιέται με άλογο? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Εν Χριστώ, αδερφέ Λαζαρίδη, το έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να τον παίρνει από άλλο γομικές και να έχει αφηνιάσει, να έχει αφηνιάσει και να κάνει αυτά που κάνει σε μίσος για τους υπόλοιπους χρήστες οι οποίοι δεν κάνουν την ανομαλία αυτή και να τους ζηλεύει? Τέλος πάντων, Κίτη, μην τα λες κοπέλα μου αυτά τα πραγματάκια. Έτσι, δεν πηδάω Χριστίνα μου, δεν πηδάω κοπέλα μου, εσύ κάνεις μία ώρα να πάρεις μικρόφωνο. Τι να σου κάνω, περιμένω εγώ 15 ώρες να είμαι μέχρι να πάρεις εσύ μικρόφωνο? Δεν πηδάω, θα σου δώσω ένα λεπτάκι να πάρεις να μιλήσεις, άμα είσαι εδώ. Πολύ ευχαρίστως. Κοίτη, μην τα λέτε κοπέλα μου αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα σου πω σε λίγο σε πιένω, θα σου πω. Μην τα ρίξω, ο Λαζαρίδης είναι παλιόπαιδο, μην το βλέπεις έτσι που μιλάμε. Με τις υγείες σου. Συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Γιατί δεν έκανες κάτι κακό, παιδάκι μου. Τέλος πάντων, θα αρνήσεις και το παιδί, κάτι με τις υγείες σου. Να σου πω, τι να του πω, το μπλέσιο που λένε εδώ πέρα, το χέσου, πώς το λένε. Δεν το λέω αυτό, ρε φίλε. Μιλάω πάντα ελληνικά, τέλος.
Ακούγε τη μύτη σου μέσα εδώ στον κόσμο, να με κάνεις ξεφτύλα. Θα με κάνεις ρόμπα τελείως. Συγγνώμη, όχι. Έλεος. Καλώς και τόσα καφιά. Έλα, Ερωτιάδη, δεν περίμενες ώρες, πως λες. Πάρα το πάρω και το πήρες, anyway, δεν με πειράζει. Λοιπόν, λέω, μην μου λες και το... Τι γίνεται εδώ, Χριστίνα! Τι κάθεσαι εδώ σε αυτό το δωμάτιο, Χριστίνα! Πως βλέπω ο μαλάκας ο Λάζος καβλώνει με το χαλμπουά! Με το χαλμπουά! Ναι, μαλάκα! Θέλω να μιλήσω, Πόπι! Μίλα! Γεια σου, εξωαριθμό, φυλάκια, κουκλάρα! Κουκλάρα, πάμε στο δικό μας το δωμάτιο. Θα πάω στο σπίτι σε λίγο. Θα πάμε να ανοίξουμε εμείς το δικό μας το δωμάτιο. Δεν χρειαζόμαστε το Λάζο να βάλει το παπάκι του στον κόλο. Θα στο πάρω και αυτό το παπάκι, ρε τους. Τι θα δεις. Θα το δεις. Σκάστε οι δυο σας, μα οι δυο σας. Να το πλάσω τα χαμβά. Αυτός γελάει. Αλλά μα. Και τι να κάνει, να χέζει. Πάλι με τα άλογα. Ναι. Έλα, Λάζα. Αυτός που τα λέει, του γουστάρει τα άλογα. Αυτό είναι. Λέει που τα γουστάρει. Θέλει να γαμηθεί από άλλο. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Α, καλά, κατάλαβα. Μα νομίζω έχει γαμηθεί already. Έλα, Λάζα. Λάζα, μη είσαι εσύ. Και εσύ κάτι λέει. Δεν είσαι κάπως, το ξέρω. Δεν είμαι κάπως. Νομίζεις που και εγώ μοιάζω με την καφή ο Λάζος. Το ξέρω. Που το ξέρουνε τι μουνιά που το είναι. Είναι, όλο γελάει. Τι να κάνει μαλάκας. Θα το τρίβει, δεν είναι. Γεια σου Μαρελέν, τι κάνεις κουκλά. Ένα εκκληνάρα το είτε τώρα. Έλα πάρε το... Να το έχεις το λήξει. Πάρε τη μάκινα. Να τους κάνω μόνο respect. Όλοι πια μου λένε να τους κάνω respect. Α, κάνε και. Πάντα τους κάνω respect. Κάνω respect τα αρχίδια μου. Όταν που κάνουμε πριν με το μαγέ, εγώ θα κάνω respect το μικέ. Εγώ κάνω respect. Έλα, το καλό που σε θέλω είναι να κρατήσεις τα νεύρα σου, δεν αντέχεις, πάτα μια διαγραφή το παλτόκ ποπάρα, διότι πραγματικά φυλάκια Μαρλενάκι μου, φυλάκια αγάπη μου γλυκιά. Ποπάρα, ήρθε το τέλος σου. Ποπάρα, ήρθε το τέλος από το παλτόκ. Θα δώσω εντολή στους κόκκινους να σε αφαιρέσουν ένα με το nickname και να σε διαγράψουν εντελώς από το παλτόκ. Ήρθε το τέλος σου, διότι έχουν διαπιστώσει οι άνθρωποι ότι κάθεσαι και κάνεις σεξ με ζώα. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι κατάσταση. Υπηρεάζεις και άλλες γυναίκες εδώ μέσα και τις λες να πάνε να δοκιμάσουν. Είσαι πρόστιχα, είσαι βρώμα. Καταλαβαίνουμε και έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι όντως είσαι μια συχαμερή πόρνη. Και αυτές τις λεγόμενες τις πόρνες αποκαλούν πόρνες πεζοδρομίου. Όσο δεν ξέρεις, τρώει πάλι το ζώο, τρώει πάλι, μπήκε σε ξένη κουζίνα μέσα και τρώει. Φαντάζομαι θα σου αδειάσει το ταψί τώρα, Χριστίνα. Θα σου αδειάσει το ταψί. Ξέρω ότι είναι σκυλολέμαργη. Μόρι, δεν μαγείρεψε σήμερα. Ανοικοκύρευτη. Σπίτι έχεις, παιδί έχεις, δεν το μαγείρεψες. Και πας στη Χριστίνα και τρως. Και θα φας και το ταψί όλο ζώο, ζώο. Φάλαινα, κτίνος, βόδι. Θα πας και εμάς εδώ μέσα στο τέλος. Αλλά καλά σε λέω κηδόνι. Είσαι πραγματικά κηδόνι ρε σε ποπάρα. Τι να σου πω. Χριστίνα, δώστησε ένα κομμάτι. Ζήγησε το σε παρακαλώ στη ζυγαριά. Και από αύριο, γιατί είδα τα δάχτυλά της και τα μπράτσα, έχει πιο μεγάλο μπράτσο και από μένα. Δηλαδή αν είναι δυνατά μπράτσα της, είναι ελέφαντα μπράτσα έχει. Ελέφαντα μπράτσα έχει. Ρε το κηδόνι, πήγε να πούμε στην αδερφή της για να φάει. Για να φάει το ταψί όλο. Πού σου γάμω την τρέλα σου γάμω. Ανώμαλη. Πρόστιχα. Πρόστιχα. Εγώ με τη Χριστίνα την αδερφή σου Μαρία έχω σχέσεις. Έχω σχέσεις, μιλάμε να πούμε και στα τηλέφωνα. Έτσι για να σκάσεις από το κακό σου. Να ζηλεύεις Μαρία. Να ζηλεύεις. Και όταν θα έρθει η Χριστίνα στο Ελλάδος θα με πάρει τηλέφωνο, θα τη φιλοξενήσω, θα τη γνωρίσω και τη γυναίκα μου. Έτσι για να σκάσεις μωρή.
αλλά μην πατήσεις τα πόδια στο Ελλάδος. Εάν πατήσεις, θα πω το ξάδερφό μου που είναι μπάτσος στο Βενιζέλο, στο αεροδρόμιο, και θα σε βάλει ναρκωτικά μέσα και θα σε πάνε φυλακή, Μαρή. Στο λέω από τώρα να το ξέρεις αυτό. Θα σε στείλει πίσω στο Αυστράλια, εκεί στα Καγκουρό. Ελληνική παραλία να μην δεις. Όσο για το γαμιά σου αυτό, να δω το βλάκα το Μικέ, θα τον πηγαίνω πίπα κόλοπες του, έτσι με την κόκκινη θα κάθεται εκεί. Πρώτα θα ζητήσει συγγνώμη από το Μαρλενάκι. Πες του του βλάκα να πάρει μικρόφωνο και να ζητήσει συγγνώμη από το Μαρλενάκι. Και επίσης να ζητήσει και συγγνώμη στον Ερωτιάρη. I'm sorry. Oh yes, please. Χριστίνα, πάρε μικρόφωνο και δείξε μου τι τρώει το κηδόνι. Έφαγε το ταψί όλο? Έφαγε να με υφάλαινα όλο το ταψί, η λέμαργη. Πόσο ανεπικοκύρευτη είναι, φαντάζομαι το σπίτι της πως είναι μέσα. Άνω κάτω, είχε το συμμαζέψει να με 2 μήνες. Α, λάθος κάνεις, λάθος. Υπόπηρη πολύ καθαρή, είμαστε καθαρές. Αυτή τώρα πλένει τα πιάτα μου και κάνουμε πένκα. Έχεις το μάι, ρε μαλάκα, μας άφησε απιαμένη μπούτσα σου, το κατάλαβες? Τη fucking σαπιαμένη μπούτσα σου που fucking τη μασάω μια ώρα, νιάν, και δεν μου πάει κάτω για αυτό. Δεν πάει κάτω, έχει γίνει σαν ράμπα. Τι τι κάνεις εκεί, τι παρατρύνεις, τραβάς ρε μαλάκα. Άκου εδώ, σκέτο μαλάκα, δεν έχω fucking γνωρίσει, σίγουρα. Μην φτιάξει τα πένκα. Θα μπω μέσα στο fucking computer, πρώτη φορά θα το δουν αυτό, και θα σας πάρω τα αρχίδια μας και θα σας στρίψω τόσο fucking hard και θα ξέρεις τι fucking έχεις πάθει, Μάρι. Ο διάβολος θα στα πάει, μαλάκα. Relax. Hey, μαλάκα. Πω. I like crazy. It's kind of crazy, Μάρι. Άλλο μαλάκο. Από ένα μαλάκα τον άλλο. Ας ήρθει από εδώ. Oh, it's about time she comes in. She did it to me, mate. Oh, what's she do now? Hey, she didn't do nothing, but όταν παίρνει την καυτή, θα πω και εγώ σήμερα. Έχω πάρει τη σαβό, you know? Θα έχει νεύρα. Νεύρα. Μωρή φάλαινα, θα σε βάλω στα μπαν μέσα. Εδώ μέσα δεν θα ξαναπατήσεις. Εδώ μέσα δεν με ενδιαφέρει ο ταραχοποιός αν είναι να πούμε ο μπός. Εδώ μέσα όσο είμαι εγώ, μωρή φάλαινα, να πούμε φακλάνα, θα κάθεσαι προσοχή, μωρή. Θα σε χώσω στα μπά, μωρή ρουσλάνα, να πούμε. Θα σέβεσαι και την Κρέζη και θα πάρεις και μικρόφωνο τώρα με τον νίκ της Χριστίνας και θα πεις Crazy Beautiful, I'm sorry. Σε κολιάρα, γαμώ τον πάτο σου, τον βρώμικο, να πούμε το συμφιλιάρικο. Φάλαινα, μπριζόλα, κτίνος, βόδι. Πας σε ξένα σπίτια μέσα και τρως με μαγειρεμένα φαγητά. Σιχαμερή, βρωμιάρα. Έσαι το διάλο. Ξέχασα ότι τρως και άλογα. Δεν φτάνει που γαμιέσαι και μετά άλογα τα τρως κιόλας. Τα σαλάμια από τα άλογα, βρωμιάρα. Κάποιον που είναι αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός ο άνθρωπος συχνάζει εκεί μέσα. Έτσι, του μιλάς με το καλό δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς με το άσχημο δεν καταλαβαίνει. Του μιλάς με το άγριο δεν καταλαβαίνει. Ας πάει να γαμηθεί τότε. Έτσι είναι, ρε Λιζάκη.
Δεν μπορεί να μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα και επειδή του πάει κόντρα σε κάποιο σημείο ή θέλει να κάνει το χαβαλέ του μαλάκα στο Μόγκολο, αν μας κάνει recording για να μας πετάει πάνω. Μην το βάλετε μες στο δωμάτιο ρε Σεγγίζαν και να μπορούμε να μπαίνουμε και εμείς να κάνουμε λίγο χαβαλέ ρε σαν άνθρωποι. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό όμως να κάνει και recording ρε Σεγγίζαν για να τα πετάει στο τέτοιο. Δεν έχει σημασία ρε Χριστό, δεν έχει σημασία. Σημασία και ότι σε κάνει recording. Έχει δηλαδή σημασία αν θα δείξει το πρόσωπό σου ή όχι, μωρέ, γράμμα λακίες μου λες. Δηλαδή φωνή δεν μετράει. Σοβαρά μιλάς. Και δεν είναι ότι τα βάζει ατόφια. Τα κάνει, πώς το λένε, τα κάνει mix όπως αυτός θα θέλει. Και κάνει τον κόσμο μετά και τσακώνεται τον Μόγκολο. Έτσι. Έχουμε φτάσει πλέον και σε αυτό το σημείο. Να ασχολούμαστε πλέον με το mic, εάν θα σβήσει τα recording ή όχι. Του γαμώ το σπίτι και τη γυναίκα του την πουτάνα, την ξεκολιάρα, την άσχημη, τη φάλαινα. Ξεφτυλισμένε τρύπη γαμώ το σπίτι σου μέσα μάσταρδε. Μου νο πάνω. Καλά έκανε ο Σουρτούκης και σου την γαμούσε ρε μαλάκα και συνέχισε και μέσα κιόλας. Ξεφτυλισμένε. Βρωμιάρι. Έλα, γεια σου Λισάκη μου, μάκια κούκλα, μάκια, μάκια, μάκια. Λίστερ, πρώτα, εμένα δεν μ' αρέσουν να λέτε μόγκαλο σε κανένα, δεν είναι ωραίο λέξη αυτό. Απα δεν το βλέπουν αυτό. Γιατί λέτε τέτοια πράγματα. Yes, ο Μικές γιατί τα κάνει αυτά, Μικέ, that's true. Δεν μπορώ να πω, κάνεις τα recording και πας και βάζεις το YouTube. I like pushing. Yeah, that you're pushing. Αυτά τις μαλακίες που κάνει. Αυτά τις μαλακίες. Μα δεν είναι μόνο ο Μικές που τα κάνει, Τάι. Για πακάρας για σου, Μάκη Μπέκατ. Great Chris, I wanted to ask you a question. Yeah, well, alright, it's like medication, whatever, Great Chris. Great Chris, τι μας είπες την άλλη μέρα. I've never shaved my bulaki on camera. They all sick, can't see ya. But I wanna do it. You never, well, I've just been told from a few people something with Lisaki, and Lisaki's gonna say the truth too. I forgot to ask Lisaki. Lisaki, is there a video of Great Chris with his bully? Με το πουλάκι του, because I was talking about it tonight. Και τι σε νοιάζει σε ένα του. Έλα, Χριστίνα, δεν κατάσταση αυτή τώρα να κάθομαι εγώ με την τρελή την αδερφή σου να μου πετάει από δίπλα τις παπαριές της. Λοιπόν, άκουσε με λίγο προσεκτικά. Από εδώ διαπιστώνω ότι πολλοί κόσμος εδώ μέσα κάνει παράπονα. Αυτά τώρα τα βρώμικα και τα πούστικα και τις ανομαλίες, γιατί είναι άρρωστος εγκεφαλικά ο βλάκας ο Μικές, και να έχω την αδερφή σου την ηλίθεια γιατί γαμήθηκε μαζί του να το στηρίζει, σας γράφω στα αρχίδια μου και σένα από πάρα και αυτό το βλάκα το Μικέ. Σάλτα γαμηθείτε από το δωμάτιο. Λοιπόν, Μικέ, πουτάνας γε, θα μπει στα μπαν ρε μαλάκα και το δωμάτιο εδώ μέσα δεν το ξαναδείς άλλο. Έτσι. Με ποιο δικαίωμα ρε μπάσταρδε στέλνεις εσύ να πούμε φωτογραφίες του Χρήστου τον ξάδερφο ρε βλάκα, ε? Γαμώ το καντήλι σου, γαμώ της μάνας σου το μουνί ρε πουτάνας γε. Γαμιόλι, πουστόπεδο. Βίντεο έστειλε κιόλας, ο πουτάνας ο γιος. Γαμώ το μουνί της μάνας σου και της γυναίκας σου ρε μαλάκα και τον παιδιό σου. Γαμώ το σπίτι σου γαμώ. Έτσι να φύγετε. Έστω διάλο. Που το έστειλε, στον ξάδερφό του το έστειλε. Έκανε αίτηση φιλίας στον ξάδερφό μου, γιατί τον βρήκε, ας πούμε, ξέρεις, ένας από τη λίστα που έχω, ξέρεις, το δικό μου το Facebook, γιατί εγώ δικό μου το Facebook, το όνομά μου το έχω πει εδώ σε πολλούς. Και ο ξάδερφός μου, γιατί είναι Μιχάλης, ξέρω τι και τα λοιπά, τον δέχτηκε, γιατί εντάξει, είναι πολύ φιλικό άτομο, ωραίος τύπος ο ξάδερφός μου, σοβαρός φυσικά.